Το κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας έκρουσε από τη Θεσσαλονίκη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας σε κλειστό δείπνο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Ο αναγκαίος μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει να επιστρέψει σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Καταρχήν, μετά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2016, επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η δημοσιονομική προσαρμογή που το πρόγραμμα προέβλεπε να ολοκληρωθεί το 2018. Και λέω σε μεγάλο βαθμό, γιατί το 4% είναι πιο μεγάλο από το 3,5% που έχουμε στο τελικό στόχο, αλλά αυτό το 4% που πετύχαμε δεν είναι όλο επαναλαμβανόμενο. Ο κ. Τουρνάρας εμφανίστηκε βέβαιος πως η υπερψήφιση από τη Βουλή των προαπαιτούμενων μέτρων για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμείευση της επόμενης δόσης στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Με τον τρόπο αυτό θα αρθεί η αβεβαιότητα που χαρακτήρισε τις οικονομικές εξελίξεις από το τέλος του 2016 μέχρι σήμερα, επιτρέποντας τη βελτίωση όλων των οικονομικών δικτών. Ήδη οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η αγορά κεφαλαίου προεξοφλούν αυτό το αποτέλεσμα. Παρά τις θετικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία, ο κεντρικός τραπεζίτης είπε πως υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί και επέμεινε πως εκτός από την επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων, είναι απολύτως κρίσιμο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Είναι επίγον να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό εμπόδιο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σε δείγμα 13.000 επιχειρήσεων με δάνεια ύψους άνω του 1 εκατομμυρίων ευρώ, κατά μέσο όρο, μία στις 6 επιχειρήσεις εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή. Δηλαδή, ενώ έχει, δεν πληρώνει. Και πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναλογία είναι σημαντικά μεγαλύτερη για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Για το θέμα του χρέους, ο κ. Τουρνάρας τόνισε πως είναι απαραίτητο να εξειδικευτούν το συντομότερο τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για τη βιωσιμότητά του και επανέλαβε την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για μια ήπια αναδιάρθρωση. Αυτά τα δάνεια περίπου είναι 130 δισεκατομμύρια. Και στη διάρκεια της αποπληρωμής τους θα επιφέρουν και τόκους 100 δισεκατομμυρίων. Άρα λοιπόν, αν αυτοί οι τόκοι αναδιαρθρωθούν κατά τέτοιο τρόπο που μετατίθενται κατά μέσο όρο, η μέση σταθμική διάρκεια κατά 8,5 χρόνια, και προσέξτε, μαζί με περιορισμό της χρονικής διάρκειας εφαρμογής πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, ενώ μετά το 2020 τα πρωτογενή πλεονάσματα προτείνουμε εμείς την Τράπεζα της Ελλάδος να είναι 2% του ΑΕΠ. Αυτές οι δύο προτάσεις, εφόσον υιοθετηθούν, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσουν τόσο την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και το αξιόχρεο της χώρας. Αναφερόμενο στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Βόρεια Ελλάδα στην επιστροφή της χώρας σε βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης, ο κ. Τουρνάρας επισήμανε ότι η ευρύτερη περιοχή μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή, τη διάχυση και την αξιοποίηση της καινοτομίας. Διαθέτει μια ισχυρή μεταποιητική βάση με μεγάλη παράδοση, κλαδικές συγκεντρώσεις και αρκετά σημαντική τεχνογνωσία. Παρουσιάζει σημαντική παρουσία στους κλάδους τροφίμων και ποτών, κλωστιφαντουργίας και ένδυσης καθώς και δομικών υλικών. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαβάκης, τάχθηκε υπέρ των μεταρρυθμίσεων, της μείωσης φορολογίας αλλά και της δημιουργίας ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων θα συνεχίζεται στο διηνεκές.